Το σχέδιο του ποντιακού ολοκαυτώματος ήταν απλό και αποτελεσματικό. Εμπνευστής ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντρας, εκτελεστής ο Εθνάρχης του σημερινού τουρκικού κράτους, Μουσταφά Κεμάλ. Από τον Εύρο και το Αιγαίο μέχρι την Κασπία και τη Μεσοποταμία, οι τσέτες σκόρπισαν το θάνατο, αφανίζοντας και εκτοπίζοντας χωρίς ίχνος δισταγμού όχι μόνο τους Έλληνες του Πόντου και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας, αλλά και τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Ο ελληνικός όρος γενοκτονία είναι ταυτόσιμος με τον διεθνώς χρησιμοποιημένο όρο genocide, που προέρχεται από την ελληνική λέξη γένος και το λατινικό ρήμα καεντέρε, φωνεύω. Τόσο ο ελληνικός όσο και ο διεθνής όρος καθιερώθηκαν επίσημα στο διεθνές δίκαιο λίγο πριν τη δίκη της Νιρεμβέργης. Με αυτόν τον όρο αποδίδεται κυριολεκτικά το έγκλημα ως το χέρι στη συστηματική, με βία ως επιτοπλίστων μέσα, μαζική εξόντωση μιας εθνότητας, μιας τάξης, μιας φυλής ή μιας θρησκευτικής ομάδας ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο. Ως μέσα γενοκτονίας χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς σφαγές, σωματικές βλάβες, στηρώσεις, μετατοπίσεις πληθυσμών, δολοφονίες, καθώς και σειρά απογορευτικών μέτρων, επιεθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών, ηθικών, ιστορικών ή άλλων παραδόσεων, προκειμένου να επέλθει διαφοροποίηση ή αλλίωση της καταδιωκόμενης φυλής με βέβαιη την συντοχρόνω απώλεια του εθνικού και φυλετικού γνωρίσματός της.
Ο ποντιακός ελληνισμός υπέστη όλες τις γενοκτόνες πράξεις, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, πολύ πριν από την νομική της θεώρηση. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Σκοπός του είναι να καταστρέψει μερικά ή ολικά μια συγκεκριμένη εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα. Εμείς οι Πόντιοι είμαστε Έλληνες, χριστιανοί στο θρήσκευμα και ως εκ τούτου έπρεπε να μας εμφανίσουν τόσο για τη φυλετική όσο και για τη θρησκευτική μας ταυτότητα. Και τα χρημάτων δικαίων δεν τελειωμένων τα στιγχάς των βούλων σου εσώτερων άπαυσο εφυλάτων να φτάσεις στην μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε εις την καταπαυσήν σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναφάβονται ανάπαυσον και τα ψυχάς των βούλων σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Κατάθεση στεφάνων. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, κύριο Ιωάννη Μαλτέζο. Από τον κύριο Ιωάννη Αντριανό, βουλευτή Αργολίδας. Από τον κύριο Ανδρέα Πουλά, βουλευτή Αργολίδας. Από τον ανώτερο διοικητή Φρουράς Ναυπλίου. Από το Δήμαρχο Ναυπλίων, κύριο Δημήτριο Κοστούρο. Από την Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Αργολίδας, Παναγία Σουμελά. Εθνικός ύμνος. Σήμερα η εκδήλωση η οποία έγινε ήταν για την 19η Μαΐου που έχει οριστεί από τη Βουλή ότι είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Η μέρα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί οφείλουμε να θυμόμαστε και να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτούς τους 350.000 περίπου συμπατριώτες μας, συνέλληνες Ποντίους, οι οποίοι χάθηκαν στην περίοδο από το 1914 μέχρι το 1923, είτε με απευθείας εκτελέσεις και δολοφονίες, είτε με καταναγκαστικά έργα ή ατελείωτες πορείες μέσα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρέπει να αναλογιζόμαστε πάντα ως έθνος σε ποια γειτονιά μας έχει ρίξει η μοίρα μας και η ιστορία,
και να είμαστε πάντα σε εγρήγορση για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες φρικτές σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού. Τρίτον, οφείλουμε να δώσουμε τιμή σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο περίπου πόντιους Έλληνες, οι οποίοι είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ένα πολύ δραστήριο κλαδί του ελληνισμού, οι οποίοι μπόλιασαν την Ελλάδα με τα ήθη και τα έθιμα, ήθη και έθιμα 3.000 ετών συνεχούς και αδιαλείπτου παρουσίας στην πατρίδα τους του Πόντου, πρόκοψαν, πολλές φορές μεγαλούργησαν και μας έκαναν περήφανους που είναι αδέρφια μας. 101 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων, από την τραγωδία που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου, από τους Τούρκους, οι οποίοι δυστυχώς συνεχίζουν και συνέχισαν και με την Κύπρο που κατέχουν μέχρι σήμερα, αλλά και με τις προκλήσεις που βλέπουμε κάθε μέρα και στον Εύρο και στο Αιγαίο. Συνεχίζουν λοιπόν αυτή την προκλητικότητα, αυτό τον μη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Αυτό πρέπει να μας κάνει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την ιστορία μας. Τιμούμε σήμερα τους εθνομάρτυρες του Πόντου, τιμούμε βεβαίως και τους απογόνους που με πολλά βάσανα κατάφεραν να στήσουν το βιός τους από την αρχή και να σταθούν στα πόδια τους. Οφείλουμε αυτή την μνήμη να την κρατάμε πάντα ζωντανή και αυτό που οφείλουμε ακόμα είναι να παλεύουμε για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα τιμής και μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Είναι η μέρα που καθιερώθηκε από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου το 1994 ως η μέρα που τιμούμε τους Έλληνες Πόντιους, τους ανθρώπους που σφαγιάστηκαν, οι 353.000 κόσμος που σφαγιάστηκε τη δεκαετία από το 1913 μέχρι το 1923 από τους Νεότουρκους. Τιμούμε λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρόλο που υπέστησαν τα πάνδυνα, που υπέστησαν πάρα πολλά δεινά, έφυγαν, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, αλλά όπου πήγαν μεγαλούργησαν. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το θέμα σε όλο τον κόσμο, να αναγνωριστεί η γενοκτονία από όλα τα κράτη της γης και επιτέλους η Τουρκία με τη μεγάλη προκλητικότητα που επιδεικνύει να λάβουν μέτρα εναντίον της. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσει. Και σήμερα βλέπουμε διεκδικήσεις στον Εύρο, κύριε Βουλευτά. Σίγουρα το βλέπουμε όλοι μας, ανησυχούμε. Πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι Τούρκοι για άλλη μια φορά να μείνουν στάσιμοι, να μείνουν εκεί που πρέπει. Μαρίνα Τσολακίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Αργολίδας και φίλων του Ποντιακού Ελληνισμού, η Παναγία σου μελά. Η 19η Μάη είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Είναι η μέρα όπου τιμούμε τις 353.000 και πλέον θύματα των Νεότουρκων και των Κεμαλικών, οι οποίοι σφαγιάστηκαν, εκτοπίστηκαν, κακοποιήθηκαν. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο όρος γενοκτονία, όπως αυτός έχει καθιερωθεί μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης. Ιερό χρέος όλων των Ποντίων, αλλά όχι μόνο των Ποντίων και όλου του ελληνισμού, είναι να τιμάμε αυτή την ημέρα, όχι μόνο για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων, γενικότερα για κάθε γενοκτονία που έχει διαπραχθεί στην ανθρωπότητα. Η ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ποντίων έχει αναγνωριστεί το 1994 από τη Βουλή των Ελλήνων μετά από πολύ μεγάλο κόπο. Μέχρι πρότινος οι όποιες ενέργειες γινόταν από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Όμως πέρσι, 2019, 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε το Διεθνές Συνέδριο για τη Γενοκτονία των Ποντίων με συνδιοργάνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Προκόπη Παυλόπουλου, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας μας, την Βουλή των Ελλήνων και Ποντίων Επιχειρηματιών, την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου για πρώτη φορά στα χρονικά την έκανε ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης,
ο οποίος αψηφώντας τις τουρκικές προκλήσεις και την πάγια τακτική της Τουρκίας, τόλμησε να ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου και όχι μόνο, είναι ο μοναδικός Έλληνας πρωθυπουργός που βγήκε ανοιχτά σε ποντιακό συνέδριο στο πλευρό μας.